Ανάστατη είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου μετά τη σύλληψη εντός του σχολείου ενός 30χρονου τοξικομανούς. Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Θεσσαλία, ο 30χρονος μαζί με δύο ακόμη άτομα έκαναν χρήση ναρκωτικών σε έναν από τους διαδρόμους του διδακτηρίου μέρα μεσημέρι. Οι γονείς που ήταν εκείνη την ώρα στο σχολείο για την προετοιμασία εκδήλωσης εν ώψη της λήξης της φετινής σχολικής χρονιάς τους αντελήφθησαν και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Κάποια άτομα έκαναν χρήση κάποιων ουσιών έξω από τα γραφεία της διεύθυνσης του σχολείου. Εδώ πάνω δηλαδή στο διάδρομο. Επάνω υπάρχει μια εσοχή στο σχολείο, οπότε βρήκαν ευκαιρία κάποιοι να κρυφτούν για να κάνουν τη χρήση αυτή που προανέφερα. Πήδηξαν πάνω από την περίφραξη προφανώς. Ναι, η περίφραξη είναι μάλλον συμβολική και τα παιδιά πηδάνε το απόγευμα από τα κάγκελα για να παίξουν μέσα στον αύριο χώρο. Σε τι κατάσταση ήταν αυτά τα άτομα, κύριε Φιντέ? Σε κατάσταση ανάλογη με κάποιον που κάνει χρήση ουσιών, δηλαδή μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο εντός δημοτικού σχολείου και αυτό το γεγονός θορύβησε ιδιαίτερα τους γονείς και τους δασκάλους που ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των μικρών παιδιών. Η σύσσωμη σχολική κοινότητα αντέδρασε. Είχαμε συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και πρόκειται να κάνουμε παράσταση στον αστυνομικό διευθυντή της περιοχής για να ζητήσουμε κάποια λήψη κάποιων μέτρων όσον αφορά τη φύλαξη του σχολείου, έστω και περιοδικά, δηλαδή κάποια διέλευση περιπολικών σε ώρες που είναι πρόσφορες για τέτοιου είδους φαινόμενα. Σχολικός φύλακας δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Από ό,τι γνωρίζω, σε ελάχιστα σχολεία και μάλλον στη δευτεροβάθμια υπάρχει φύλακας. Δεν είναι μόνο το σχολείο το οποίο θα πρέπει να στεγανοποιηθεί από φαινόμενα χρήσης ουσιών, και τα πάρκα μας και άλλοι χώροι, διότι η κοινωνία μας δεν είναι μόνο τα σχολεία. Κυκλοφορούμε έξω, τα παιδιά μας κινούνται έξω, επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί παντού.